σύνδρομοι, οι μαθητές γυμνασίου του Ηρακλείου βλέπουν μια συμμαθήτριά τους να έχει χάσει τις αισθήσεις της. Ο αρχικός πανικός διαδέχεται την αγωνία όταν έξω από το σχολείο φτάνει το ΕΚΑΒ που παραλαμβάνει το 14χρονο κορίτσι και το μεταφέρει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, που λίγη ώρα αργότερα γιατροί διαπιστώνουν ότι το παιδί έχει καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και έχει σχεδόν χάσει τις αισθήσεις του. Σήμερα το πρωί ήρθε μέσω ΕΚΑΒ μια κοπελίτσα 14 ετών. Σε κατάσταση μέθης, το παιδί θα άλπτεται στην παιδιατρική μας κλινική και είναι εκτός κινδύνου. Αυτό που πρέπει να εκφράσουμε και νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πραγματικά αυτό που είπατε, την αγωνία μας για το παιδί και την ανησυχία μας για την υγεία του. Πληροφορούμαστε ότι δεν έχει κάτι και ευτυχώς αυτό είναι το ευχάριστο. Ήταν εκτός σχολικού χώρου. Το σχολείο το λούσε από κατάληψη λόγω της ημέρας. Ήταν εκτός σχολικού χώρου, είχε τις αισθήσεις του, γιατί ακούστηκε ότι ήταν σε κομματώδη κατάσταση, ενώ αυτό δεν ισχύει. Είχε τις αισθήσεις του, δεν ήταν καλά και κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ενημερώθηκε η μητέρα του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί παρακολουθείται. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί. Λίγη ώρα αφότου το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών βρίσκεται έξω και μέσα στο σχολείο, καθώς λίγες ώρες πριν, τα ξημερώματα, μαθητές που είχαν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν κατάληψη έχουν βάλει ήδη λουκέτο στην πόρτα. Η 14χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φτάσει από τα ξημερώματα στο σχολείο και η κατανάλωση αλκοόλ την οδήγησε στην κατάσταση που έντρομοι συμμαθητές της προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν. Εμείς έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τη διευθύντρια του σχολείου, με τη διευθύντρια δευτεροβάθμιας. Είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή και με το ΕΚΑΒ. Νομίζουμε όμως ότι από τη στιγμή που το παιδί είναι καλά και δεν έχουμε κάτι σπουδαίο από αυτή την άποψη, νομίζω ότι θα λήξει εδώ. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου και νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική εκτός κινδύνου, με τη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα πάντως να έχει θορυβηθεί από το περιστατικό, με φόντο τις καταλήψεις που τις τελευταίες ημέρες δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο και ταυτόχρονα την αγωνία για το τι συμβαίνει μέσα στα σχολεία, που δεν σχετίζεται με την πολιτική και κοινωνική χειραφέτηση, όπως είπε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, αλλά με πράξεις όπως η κατανάλωση αλκοόλ, που μόνο επικίνδυνα αποτελέσματα μπορεί να επιφέρουν στους μαθητές. Θα ήθελα από τη μεριά μου να συμβουλεύσω, αν μπορώ να πω αυτή τη γνώμη, στα παιδιά ότι θα πρέπει τα ίδια να περιφρουρήσουν με το σωστό τρόπο μια πραγματικά σωστή διαδικασία πολιτικής και κοινωνικής χειραφέτησης, η οποία είναι και οι κινητοποίησεις τους. Πρέπει όμως να προστατευθούν και να γίνουν με το σωστό τρόπο για να μην εκθέτουν τα ίδια και τα αιτήματα αλλά και το χαρακτήρα τους. Για το συμβάν ενημερώθηκε και η αστυνομία, ενώ γίνονται έρευνες για να διαπιστωθεί το τι ακριβώς συνέβη.